Καταρχάς να ευχαριστήσω για τα καλά μου λόγια του συνάδελφου και να του ευχηθώ τα καλύτερα στη συνέχεια με βάση αυτό που είδα και μέσα στον αγωνιστικό χώρο αλλά και γενικότερα την προσπάθεια που κάνουν και η ιστορική ομάδα όπως είναι ο Παναγιακός. Με τη βαρύτητα του ονόματος ήρθε εδώ πέρα, προσπάθησε. Εμείς από την πλευρά μας είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού από την αρχή του αγώνα. Περιορίσαμε τον αντίπαλο σε άμα θα έλεγα παθητικό ρόλο. Προσπαθήσαμε να δημιουργήσουμε τις ευκαιρίες εκείνες που θα μας δίνανε τις προϋποθέσεις για τον γκολ. Δυστυχώς δεν κατορθώσαμε. Είχαμε κάποια σουτ τα οποία από μέση απόσταση δημιούργησαν κάποιο προβληματισμό στην αμυντική λειτουργία του αντιπάλου και με κάποιες πλαγιοποιήσεις από τους πλάγιους χώρους στο πρώτο ημίχρονο προσπαθήσαμε να πιάσουμε κάποιο τέρμα. Η προσπάθειά μας, θα έλεγα, ήταν πολύ περισσότερο να βρούμε χώρους από τα πλάγια με το δεδομένο ότι εκεί πέρα εμφάνιζε κάποια αδυναμία ο αντίπαλος γιατί ο άξονας ήταν καλά γυρισμένος και με το δεδομένο ότι παίζαμε τρία στόπερ κεντρικά στο παιχνίδι αυτό όπως και στο προηγούμενο από ό,τι είδα στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού προσπαθήσαμε να μας περιορίσουν. Εκείνο το οποίο έχω να πω ότι δημιουργήσαμε κάποιες προϋποθέσεις για γκολ. Δεν κατορθώσαμε να πετύχουμε τον γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Μπήκαμε στο δεύτερο ημίχρονο με ίσως περισσότερο θέληση. Προσπαθήσαμε να δώσουμε και με τις αλλαγές που γίνανε ταχύτητα στην επίθεση. Πράγμα το οποίο σε αρκετά μεγάλο βαθμό το κατορθώσαμε. Αλλά δεν κατορθώσαμε και πάλι να ανοίξουμε τόσους χώρους όσο θα μας δίνανε το δικαίωμα να πετύχουμε ένα γκολ. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι αυτή τη στιγμή με πάρα πολύ, θα έλεγα, προσπάθεια συνεχίζουμε. Τα παιδιά από την πλευρά μου ανταποκρίνουν σε μεγάλο βαθμό. Εκείνο τώρα το οποίο μας μένει είναι να δουλέψουμε πάνω και στις αδυναμίες τις οποίες έχουμε περαιτέρω, ούτως ώστε να βγούμε ακόμα πιο δυνατοί στη συνέχεια. Κρατάμε, θα έλεγα, από το παιχνίδι και τα θετικά αλλά και τα αρνητικά τα οποία εμφανίσαμε κατά περίπτωση και συνεχίζουμε. Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι ότι εστιάζουμε στο αμέσως επόμενο παιχνίδι, το οποίο είναι σε ένα πλαστικό γήπεδο και θα πρέπει να ετοιμαστούμε όσο το δυνατόν καλύτερα για να διεκδικήσουμε τους τρεις βαθμούς της νίκης που μας είναι απαραίτητη, μη έχοντας πάρει μέχρι τώρα κάποια νίκη εκτός έδρας σε σχέση με αυτό που μας αναλογούσε πάντα. Η προσπάθειά μας συνεχίζεται. Πιστεύω ότι τα παιδιά θα δώσουν στη συνέχεια ακόμα περισσότερο το καλύτερο τους σε αυτό, ούτως ώστε να φανούμε ακόμα πιο δυνατοί στη συνέχεια και πιο ανταγωνιστικοί. Ερωτήσεις. Είστε ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας σήμερα, δηλαδή. Σε γενικές γραμμές θα έλεγα από την προσπάθεια των παιδιών, ναι. Σε σχέση με άλλα παιχνίδια, σε σχέση με τις ευκαιρίες τις οποίες είχαμε σε άλλα παιχνίδια να πετύχουμε, να έχουμε δηλαδή δυνατότητα για ένα πιο εύκολο γκολ, όχι. Αλλά κρατάω την προσπάθεια των παιδιών, τα οποία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή πιστεύω ότι δώσανε τον καλύτερό τους σε αυτό.